Μαριλένα μου, θα μαγειρέψουμε παρέα σήμερα, γιατί απαγόρευσε ο ζωντάς σου να έρθει, επειδή είδα φίλο μπακλαβά αναρή και λέω εδώ, έρχομαι εγώ τώρα να λαμβάνω. Μια πάρα πολύ εύκολη είναι τυρόπιτσα. Ναι. Επέλεξα λίγα υλικά είδα. Ναι, επέλεξα τούτη τη συνταγή γιατί είναι απλή. Συνήθως δεν έχουμε πολύ χρόνο εδώ. Όπως επίσης δεν έχουμε και πολύ χρόνο στο σπίτι. Ακριβώς. Και πολλοί κόσμος δεν ξέρει να ανοίγει φύλλο, οπότε είπα μια εύκολη τυρόπιτσα με φύλλο μπακλαβά. Υπέροχο. Το καλύτερο είναι και τα πιο απλά. Δεν θα βάλουμε χαλούμι, γιατί και πάλι πολλοί κόσμος μου εξέφρασαν την επιθυμία να θέλει κάτι ελαφρύ. Mm-hmm. Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας και του καλής διατροφής. Και και το χαλούμι είναι καλή διατροφή. Χαλούμι να πω εγώ, πρόβιο γάλα, όπως πραγματικά πρέπει να είναι το παραδοσιακό χαλούμι. Είναι υπέροχο και είναι και πολύ υγιεινό. Για Σαββατοκύριακο, σήμερα Τετάρτη, πάμε να δούμε τα υλικά μας. Λοιπόν, να διαβάζω εγώ τώρα και θα πω. Θέλουμε 12 φύλλα μπακλαβά, 60 γραμμάρια ελαιόλαδο που το έχεις εδώ, 400 γραμμάρια ναρί φρέσκια, ανάλατη γράφεις, 2 σμο ξερό, 400 γραμμάρια γάλα, 2 αυγά και λίγο αλάτι. Πολύ λίγα τα υλικά σου. Ναι, είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι απλή συνταγή, όπως είναι οι πιο πολλές συνταγές της κυπριακής κουζίνας. Τέλειο αυτό, τέλειο. Τούτη δεν είναι παραδοσιακή, είναι σύγχρονη. Έτσι. Αλλά συνάδει με τα πρότυπα. Δείξε μας και τα στάδια τώρα, γιατί. Λοιπόν, ξεκινούμε, θα λιώσουμε την αναρή με πιρούνι. Απλά. Έτσι, να είναι, δεν θέλουμε να γίνει κρέμα, θα τη λιώσουμε πάρα πολύ. Ναι. Γιατί θέλουμε να νιώθουμε και να βλέπουμε τα κομματάκια όταν θα το βάλουμε μέσα στο φύλλο του μπακλαβά. Με πιρούνι απλά. Με πιρούνι είναι απλώς. Θα βάλουμε δυόσμο. Βλέπεις το δυόσμο που είναι έτσι πράσινος. Mm-hmm. Το μυστικό για να έχουμε πράσινο δυόσμο είναι θα τον αποξηράνουμε εμείς σε χαμηλή θερμοκρασία. Εγώ το βάζω στο ψυγείο. Α, φαντάζομαι γίνεται όμως και με φρέσκο το ίδιο. Είναι. Ναι, αν θα βάλουμε φρέσκο δυόσμο, καταρχήν αυτή την εποχή δεν βρίσκουμε φρέσκο δυόσμο. Το ξέρουμε πολύ τώρα καλά. Τώρα αρχίζει έτσι να βγαίνουν οι βλαστοί. Mm-hmm. Αν θα βάλουμε φρέσκο, θα βάλουμε πιο πολύ. Οκ. Okay. Εντάξει. Τέλειο. Λοιπόν, έτσι απλά θα το αναμαγειρέψουμε. Ναι. Και πάμε να κάνουμε το φύλλο μας. Ναι. Λοιπόν, να σε βοηθήσω κι εγώ λίγο. Η συνταγή που έδωσα είναι για τούτον το μέγεθος ταψί. Ναι. Επειδή εδώ δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα κάνουμε λίγο μικρότερη. Δεν πειράζει, ναι. Αλλά, εμείς έχουμε δύο. Εσείς πείτε κάτι κανονικά τη συνταγή που λέει η Μαριλένα. Ναι. Λοιπόν, το φύλλο μας, εδώ, θα πάρουμε... Όπα. Ένα φύλλο. Σκέφτομαι πώς να το κάνω. Θέλεις εδώ. Νομίζω ξέρεις, θα το... Ό,τι θες με δίπλα σου, πες μου. Αυτό. Έλα. Έλα. Να το πάμε αυτό στην άκρη. Ναι, γιατί δεν γίνεται, δεν είναι αρκετά μεγάλο. Λοιπόν, παίρνουμε ένα φύλλο, λίγο ελαιόλαδο. Ραντίζουμε τα φύλλα μας. Ναι, φωνάζει τούτον το πράγμα, διότι βάλαμε την αναρίνη εδώ, ξέρεις, θα τη φέρουμε εδώ. Α, εντάξει. Θα φωνάζει πάλι. Θα φωνάζει και αυτό. Εντάξει, θα το φύγουμε και αυτό. Θα το θέλουμε μη σε φωνάζει, λίγο. Φωνάζει, κρίμα είναι. Δεν το ταράξουμε. Απλά με ελαιόλαδο. Ακόμα ένα φύλλο από πάνω. Έτσι. Με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο που κλασικό, κάνουμε και τα σιροπιαστά και όλα φύλλα. Θα βάλουμε, αλλά δεν χρησιμοποιούμε βούτυρο, όπως τα σιροπιαστά, θα βάλουμε ελαιόλαδο. Αν κάποιος θέλει μπορεί να βάλει βούτυρο. Mm-hmm. Αλλά και πάλι για πιο μεγάλη ευκολία, είπα να χρησιμοποιήσουμε ελαιόλαδο. Και αφού το πάμε παραδοσιακά, ελαιόλαδο. Ναι, και η παραδοσιακή κουζίνα έχει βούτυρο. Ναι. Δεν είναι κάτι εκτός. Στα αλμυρά δεν αγαπάμε πιο πολύ το ελαιόλαδο, στο φύλλο πακλαβά, ό,τι κάνουμε φύλλο πακλαβά, συνήθως βάζουμε βούτυρο. Σπάνια θα βάλουμε ελαιόλαδο. Ναι. Απλά είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, και θα το τυλίξουμε έτσι χάλαρα. Σε ρολό. Σε ρολό, το ταψί μου. Το ταψάκι σου. Θα το σουρώσουμε έτσι ελαφρώς. Mm-hmm. Και θα αρχίσουμε να το βάζουμε, αρχίζουμε περιμέτρικα. Ωραία. Να βάζουμε το... Να μας δείξει άλλο ένα. Ναι. Και... Αφού το βάλουμε, αφού τέλος πάντων συμπληρώσουμε όλη την ποσότητα φύλλου αναρής, το σουρώσουμε και το βάλουμε στο ταψί μας, στη συνέχεια θα χτυπήσουμε μια κρύα κρέμα. Θα κάνουμε
κρέμα. Τέλος πάντων, ένα κρύο μείγμα με γάλαν και αυγά. Ναι. Χτυπήσουμε είτε στο μπλέντερ ή εμείς στο χέρι μας, με ένα πιρουνάκι. Ναι. Με ένα πιρουνάκι. Και θα το. Θα περιλούσουμε. Με το μείγμα. Φαντάζομαι για να έχει υγρασία και να μπορέσει να το ψήσει και καλύτερα. Θα το αφήσουμε να. Θα το καλύψουμε με μεμβράνη και θα το αφήσουμε στο ψυγείο να απορροφήσει το μείγμα του φύλλου, το γάλα με τα αυγά και μετά θα το ψήσουμε. Ωραία, θέλεις να μας το δείξεις αυτό για να... Ναι, να βάλουμε... Απλά πρέπει, για να το βάλω αυτό πρέπει να είναι... να έχω συμπληρώσει το φύλλο. Το φύλλο. Ναι, ναι. Θέλεις να σου κάνω άλλο ένα εγώ? Θέλεις να είσαι εσύ εδώ? Θέλω να είμαι εκεί. Και ναι, να το κάνω εγώ το άλλο γρήγορα, γρήγορα. Ωραία. Ωπα, sorry. Νομίζω πρέπει να το κρατάς πάνω, μην τυχόν μας. Σωστό και φύγει. Ανοίγει από εδώ. Να λεπτό να σου πω. Τέλειο. Έτσι. Και είναι εύκολο. Πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο. Και νομίζω χτυπήθηκε και αυτό, δεν θέλει πολλά. Ωπα. Αμάν. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Εντάξει, ας το κάνω να νοήσω εγώ. Ναι. Πάμε να το συνεχίσουμε. Γούρι, γούρι λένε. Έτσι εδώ και αυτό. Τέλεια. Έχουμε χρόνο να κάνουμε ακόμα ένα. Νομίζω να το... Είναι να το προχωράμε, ναι. Να το προχωράμε. Έλα γρήγορα, γρήγορα. Θα το ρίξω έτσι να κάνουμε γρήγορα, γρήγορα. Okay. Τέλεια. Η ρόπιτσα εξπρές. Και ξέρεις, πλησιάζουν τώρα οι σίκωσες. Κάνουμε μπουρέκια. Ναι. Μετά η εβδομάδα της τυροφάγου. Άρα το έχουμε γενικά αυτές τις μέρες. Ναι, το έχουμε αυτές τις μέρες. Αν δεν θέλουμε να ανοίξουμε φύλλο να κάνουμε μπουρέκια, κάνουμε πάρα πολύ εύκολα αυτήν την... Και δεν θέλουμε να πάμε χαλούμι, κάνουμε αυτό. Λοιπόν. Και το ψήνουμε στους πόσους? 160 βαθμούς. Ναι. Αφού το ραντίσουμε το αυγό και το γάλα. Τώρα αυτό γιατί έχει... Είναι λίγο επίφοβο. Το κάνω. Εντάξει. Θα το ραντίσουμε. Είπαμε, το καλύψουμε με μεμβράνη. Ναι. Στο ψυγείο. Καμιά ώρα ή ολόκληρο το βράδυ μπορούμε να το αφήσουμε. Να νοτήσει. Και, ναι, 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 και μετά στο φούρνο, μέτριο φούρνο 160 βαθμούς για να έχουμε αυτό. Τέλεια, να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που είναι εδώ. Να δοκιμάσεις. Ναι. Να κόψουμε εδώ. Αυτό. Έλα μου τώρα. Είναι ζεστή ακόμα. Αυτό, ωραία. Έλα, θα ζηλέψουν τώρα δούμε. Για να το δοκιμάσω. Θα ζηλέψουν. Δεν πειράζει, θα ζηλέψουν. Λοιπόν, υπέροχα. Ευχαριστούμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό να φάμε την τυρόπιτα και επιστρέφουμε. Να τραγουδώ πως αγαπάω, να σε έχω εδώ.